Θα να φτιάξω το μικρόφωνο. Σήμερα όλη μέρα ανεβοκατεβάζουμε το μικρόφωνο. Για διαφορά. Ναι, ισομετρική, μεγάλη. Ποιο διαφορά. Στο πόη θα είσαι εσύ. Λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι, φίλοι του Παραπιάς, εγώ στις προκλήσεις πάντα σηκώνω το δάτι. Η Γιώτα με καλωσόρισε με μια ματινά από τον τόπο μου, μου έκαμε ένα λάθος στην κατάληψη. Τι λες καλά, δεν έχω γράψει. Τι έχω γράψει. Δεν τη διάβασε καλά. Α, ναι. Λοιπόν, θα σου απαντήσω εγώ με ματινάδα. Χίλιο καλό σα σύμβρικα, χίλια και δύο χιλιάδες, στη Λιβαδιά με τα νερά και με τις πρασινάδες. Μπράβο! Αγαπητοί σύντροφοι, μετά την εισαγωγή που έκανε και ο συντονιστής και η Γιώτα, εγώ θέλω να κάνουμε μια συνολική αναδρομή, γιατί τώρα είμαστε σχεδόν τρία χρόνια με κυβέρνηση Μητσοτάκης ΑΕ. Θυμίζω λίγο μερικά πράγματα γιατί πρέπει να τα θυμηθούμε και να τα θυμίζουμε και στον κόσμο. Γιατί όπως έχετε καταλάβει έχουμε μπει στην τελική ευθεία των εκλογών. Πολύ σύντομα. Και πρέπει να τους διώξουμε, να τους διώξουμε με κρότο και αυτό θα περάσει πρώτα απ' όλα από εμάς, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τα χιλιάδες νέα μέλη που ήρθανε, από την προσπάθεια που κάνουμε από την κοινοβουλευτική ομάδα και τον πρόεδρο μέχρι το τελευταίο μέλος μας για να ξαναφέρουμε την ελπίδα και μια άλλη γραμμή σε αυτόν τον τόπο. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε. Εγώ μια εβδομάδα, όταν κουβεντιάζαμε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στην ομιλία που είχα κάνει στη Βουλή και πολλοί και τότε ακόμα και δικοί μας, που είχαν κάνει μια κριτική ότι τα είπα πολύ χοντρά. Είχα πει τότε. Είχα πει ότι αυτή η κυβέρνηση ήρθε για να κάνει τα εξής πράγματα. Ενώ βγήκε για να φέρει περισσότερες δουλειές, λιγότερους φόρους, αξιοκρατία, τους άριστους, τους επιστήμονες κτλ. Κτλ. Όλο αυτό το αφήγημα του Μητσοτάκη, έτσι με το οποίο το έλεγε συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια και με μια τοξική αντιπολίτευση ο Τσίπρας πούλησε τη Μακεδονία για τις εντάξεις. Η Δούρου έκαψε το μάτι και έπνιξε τη μάτρα, που αθώθηκε χθες. Ο Πολάκης καπνίζει και μιλάει άσχημα και στους πανιεμούπες, μαζί με τα άλλα έπεισε το 39,5% του λαού και την ψήφισε. Έτσι. Είχα πει λοιπόν τότε ότι αυτή η κυβέρνηση θα έρθει να κάνει τα εξής πράγματα. Πρώτον, να δώσει την ασφάλιση στους ιδιώτες. Την επικουρική ασφάλιση που ήταν και διακαής πόρος των νεοφιλελεύθερων από τη δεκαετία του 80. Δεύτερον, να ξεπουλήσει ό,τι δημόσιο και προσοδοφόρο υπάρχει. ΔΕΗ, ΟΤΕ, οικόπεδα, επιχειρήσεις που έχουν μείνει στο δημόσιο κτλ. Τρίτον, να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε ο Σαμαράς, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και προηγούμενο του Παπαδήμου στο δεύτερο μνημόνιο σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, να συνεχίσει την υποτίμηση της αξίας της εργασίας, το χαμήλωμα των μεροκάματων και των εργασιακών δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να καταστρέψει, όχι να ενισχύσει, τους χιλιάδες μικρομεσαίους αυτής της χώρας οι οποίοι το μεγάλο κεφάλαιο τους θεωρεί ανταγωνιστή και ότι του κλέβουν κέρδη. Τέταρτον, ότι θα φτιάξει ένα σκληρό, αυταρχικό, πελατειακό κράτος τη ΣΕΡΕ του 50 για να υλοποιήσει τη ρίση του Βορύδη ότι πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα για να μην ξανακυβερνήσει η αριστερά. Μετά από τρία χρόνια, έγιναν αυτά ή δεν έγιναν. Τι έχει υλοποιήσει ο Μητσοτάκης από αυτά που έταξε, τι έχει κάνει από αυτά που προβλέψαμε τότε ότι θα κάνει. Δυστυχώς έχει κάνει τα δεύτερα. Και πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Γιατί πριν πεις ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αποδείξεις ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η πιο καταστροφική κυβέρνηση που έχει περάσει σε αυτόν τον τόπο από τη μεταπολίτευση και εδώ. Έτσι. Δώσαμε την υπουργική ασφάλιση. Πώς τη δώσαμε? Κόβοντας τη 13η σύνταξη που εμείς δώσαμε
στους συνταξιούχους μετά που βγήκαμε από τα μνημόνια, καθυστερημένα, αλλά τη δώσαμε, γιατί θα μπορούσαμε να το έχουμε νομοθετήσει από τον Οκτώβριο αυτό το πράγμα, αλλά το κάναμε την άνοιξη. Κόβει αυτό το 1 δις λοιπόν και το δίνει για να καλύψει τη χασούρα των ταμείων από τη μετακίνηση των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων και των εισφορών από το δημόσιο στους ιδιώτες. Δεύτερον, τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ, που θα πούμε και κάποια πράγματα με την ακρίβεια μετά. Διέδωσε και έχασε το δημόσιο την πλειοψηφία στην δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο και με τα δίκτυα της ΕΙΔΑΠ. Έχει χρησιμοποιήσει το μηχανισμό της ΕΤΑΠ που έχει πάρα πολύ μεγάλη περιουσία για να κάνει μια μεταφορά περιουσίας με προνομιακές συμβάσεις με κοράκια αρπακτικά και ιδιώτες. Τρίτον, αυτό που σαν τομέας διαφάνειας αναδείξαμε αυτές τις τελευταίες μέρες που έχει να κάνει με την τεράστια έκταση αρπαγή περιουσίας πολλών εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων. Μέσα από αυτή την ιστορία των τραπεζών, την διπλοποίηση των δανείων, ακόμα και δανείων που εξυπηρετούνταν, όχι μόνο κόκκινων δανείων ή επικίνδυνων δανείων, που τα μαζεύουν όλα σε ένα χαρτοφυλάκιο, κάνει ας πούμε 100 εκατομμύρια το χαρτοφυλάκιο αυτό και το παίρνει ένα φαντ, το οποίο είναι ένα πατάρι σε ένα κτίριο στο Δουβλίνο, έτσι, με 100 ή 1000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, που αντί να δώσει 100 εκατομμύρια για να το πάρει ή 80, δίνει 10 εκατομμύρια και παίρνει και εκβιάζει, γιατί αυτές τις μέρες έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Έχουνε, και εννοώ τον τελευταίο διάστημα, σταμάτησε λίγο η πανδημία και τώρα έχουν βγει τα κοράκια στην πίστα και αρχίζουν και κάνουν αυτό που είχαν σκοπό να κάνουν από την αρχή. Μας έχει έρθει καταγγελία ότι δάνειο το οποίο ήταν 900, υπόλοιπο δανείου 40.000 ευρώ, που είχε καθυστερήσει 900 ευρώ να δώσουν, καταγγέλθηκε και πληστηριάστηκε το ακίνητο. Ενώ είχε ο άλλος σχεδόν 60.000, από τα 100 ήταν 40, καθυστέρησε τις δόσεις και έγινε καταγγελία και πληστηριασμός σπιτιού. Γίνονται όργια το τελευταίο διάστημα σε σχέση με όλο αυτό το πράγμα και είναι μια τεράστια αρπαγή περιουσίας. Είναι αυτά που έλεγα πριν, η ιστορία με την υποτίμηση της εργασίας. Ο νόμος Χατζηδάκη, έτσι, ένας από τους πιο αντεργατικούς νόμους που έχουν περάσει ποτέ, αυτός που μίλαγε για αξιοπρεπείς δουλειές, για καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας κτλ, έχει νομιμοποιήσει την απλήρωτη εργασία και την υπερεργασία. Έχει λύσει τα χέρια σε πάρα πολλούς μεγάλους εργοδότες αλλά και μεσαίους εργοδότες να προσλαμβάνουν προσωπικό και να το έχουν με 6 ημέρα και 8 ώρα και 10 ώρα χωρίς να πληρώνουν υπερεργειακή απασχόληση με 300 και 400 ευρώ και να το παρουσιάζουν, να δουλεύει πλήρως ώρα και να το παρουσιάζουν με μερική απασχόληση. Αυτά έχει κάνει. Και αυτή την εργασιακή ζούγκλα δημιουργεί. Το θέμα με τους μικρομεσαίους. Θυμάστε ότι όλη η ιστορία του ήταν, και εγώ θα είμαι πολύ πραγματικός σε αυτά που θα πω. Έτσι, εμείς ναι, με μια συνειδητή πολιτική επιλογή τότε, γιατί είμαστε μέσα στα μνημόνια και με αυτούς και αρτάδες πάνω στην κεφαλή μας να μανέλει θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις τ' άλλο. Κάναμε μια συνειδητή επιλογή να σώσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία που έτσι βγήκαν από τα μνημόνια. Από τα μνημόνια βγήκαν γιατί ο ΕΦΚΑ, εκεί που εκείνη η Δρακουλέσκου, Βελκουλέσκου, έλεγε ότι θα έχουμε 1 δις έλλειμμα στον ΕΦΚΑ αρχές του 2018, τελικά είχαμε 850 εκατομμύρια πλεόνασμα. Έτσι βγήκαμε από τα μνημόνια. Με αυτόν τον τρόπο. Ξέρουμε ότι αυτό πόνεσε το ανώτερο 20% των μεσαίων στρωμάτων, γιατί οι χαμηλότεροι δεν πόνεσαν, ανακουφίστηκαν. Και από μηχανικούς και τεχνικούς, νέοι μηχανικοί και αλλά και από αγρότες και οι ανώτεροι, ναι, την άκουσαν χοντρά. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτός μείωσε σε αυτούς, υποτίθεται, μείωσε τις εισφορές. Όμως, και με την πανδημία, και με τον τρόπο που έχει κάνει τη στήριξη, και με όλο αυτό που συμβαίνει σαν με την μείωση της αγοραστικής δύναμης των χαμηλότερων στρωμάτων, η τζίρι πέφτει. Πάρα πολλά μαγαζιά, έτσι, τα οποία υποτίθεται θα στήριζε, κλείνουν ξανά.
σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και ειδικά αυτές που δεν είναι τουριστικές περιοχές. Και έρχεται τώρα σαν το κερασάκι της τούρτας που ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία, έρχεται η ιστορία με την τεράστια εκτείναξη των τιμών των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος, που πέρα από τη φτωχολογιά και το κάθε εργάτικο χτυπάει και όλο το κόστος λειτουργίας μιας και το εκτινάσει και στην αγροτιά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εδώ τώρα να κάνω μια παρένθεση, γιατί πάντα πούμε πολύ ξεκάθαρα, πάρα πολύ ξεκάθαρα. Αυτό που ζούμε και με τα καύσιμα, κυρίως, θα πω για το ρεύμα μετά, αμέσως μετά, αυτό που ζούμε με τα καύσιμα μέχρι σήμερα, δεν είναι η επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι η αισχρή κερδοσκοπία των δύο διελιστηρίων, των 7 εταιριών εμπορίας και αρκετών πρατηρίων, οι οποίοι από το Φλεβάρι που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι και πριν από 15 μέρες διήλυσαν πετρέλαιο από τα αποθέματα, το οποίο είχε αγοραστεί με πολύ φτηνότερη τιμή και υπήρχε ως απόθεμα, στο οποίο έκατσαν κερδοσκοπικό καπέλο και το πούλησαν, βγήκε από τα δηληστήρια δηλαδή και συνέχισε αυτό και σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια, σαν να το είχαν αγοράσει το πετρέλαιο αυτό το αργό σε διπλάσια τιμή. Αυτό έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Γι' αυτό εγώ έχω πει πολλές φορές τον Υπουργό της Αναπτύξεως ότι είναι ο προστάτης των απογόνων, των φοδρεμπόρων και λαδεμπόρων της κατοχής. Διότι, για τον Γεωργιάδη μιλάω, διότι δεν είναι δυνατόν το ίδιο πετρέλαιο το οποίο διηλίζει η Motor Oil του Βαλτινογιάννη, τα ΕΠΕ του Λάτσα, το εμπορεύονται οι 6 εταιρείες, το ίδιο πετρέλαιο αυτό που έχει αγοραστεί με την ίδια τιμή, έχει διηλιστεί από τα δηληστήριά μας, στα βενζινάδικα της Αθήνας να έχει 2,30 και στα βενζινάδικα της Κύπρου, η οποία παίρνει από εμάς πετρέλαιο και καύσιμα, να έχει 1,60. Κοίτα τόσο. Το 2,30, το εδώ ή το 2,40 είναι 1,60-1,62 στην Κύπρο. Και το ίδιο πετρέλαιο. Και δεν είναι η διαφορά μόνο του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που θα πω και αυτό τώρα, είναι και το κερδοσκοπικό καπέλο. Γι' αυτό μιλάμε για τους Ελληνικούς. Κοιτάξτε. Το 2018, με ένα τζατζάρισμα που είχε γίνει τότε στο Περσικό, για κάποιες μέρες υπήρχε και εδώ μια εκτείναξη των τιμών, αλλά το ελέγξαμε. Δηλαδή το 1,40 που ήταν τότε έγινε για κάποιες μέρες 1,60, γιατί υπήρχε το βαρέλι στα $109. Πήγαν να κάψουν καπέλο, κάτσανε λίγο, αλλά δεν κάτσανε. Αλλά με τα $109 έφτασε 1,60 και έπεσε αμέσως μετά τις επόμενες μέρες. Με $109 προχτές, είχε 2,32 εδώ. Είχε 2,32 στην Αθήνα, μιλώντας. Που είναι η απόδειξη αυτού του πράγματος που λέω της ανυπαρξίας του οποιοδήποτε λέει. Και δεύτερο, είναι ότι ενώ πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτρέπει αυτό. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε το δεύτερο ακριβότερο φόρο. Έχουμε 715 ευρώ τον τόνο, 720 η Δανία. Το χαμηλότερο που βάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 400. Πάρα πολλές φορές το έχουν πάει κάτω από 500. Αυτό είναι μια σοβαρή ανακούφιση. Αν αυτό το κάναμε κι εμείς, ουσιαστικά θα υπήρχε μια ανακούφιση τουλάχιστον 50-60 λεπτά από την τιμή που υπάρχει τώρα. Και βέβαια, αν έβαζε την κερδοσκοπία, θα έχεις ακόμα παρακάτω. Αυτό δεν το κάνει. Συνεχίζουν και δεν το κάνουν αιμονικά. Λέει, βγήκε πάλι αυτός ο Υπουργός Αντιάλη ότι δεν μπορεί, θα μείνει το κάτω χωρίς έσοδα. Για να τα βάζουμε στη θέση, 1,5 δισευρώ ήταν. Το να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα από τα 700 ευρώ στα 500 ή στα 450 είναι στη χειρότερη περίπτωση 1,5 δισευρώ το χρόνο. 1,5 δισευρώ το χρόνο θα μπορούσαν να το εξοικονομήσουν με το καλημέρα αν για τους μισούς διαγωνισμούς, για τα μισά χρήματα από αυτά που έδωσε στις απευθείας αναθέσεις που προσεγγίζουν τα 8 δις πλέον, έκαναν διαγωνισμούς γιατί θα έπαιρναν έκπτωση. Αν το είχαν κάνει αυτό, από εκεί θα είχαν εξοικονομήσει κατευθείαν. Αν δεν είχαν αφήσει, πώς το λένε, αν δεν είχαν χρηματοδοτήσει με τόσο προκλητικό τρόπο τα κανάλια, τους δημοσιογράφους, αν δεν είχαν αναστείλει τις πληρωμές των αδειών των τηλεοπτικών κτλ.,
σαφέστατα και θα αρχίσει. Αν όταν παίρνουν το ένα δις που κάνει η δέκατη σύνταξη και το δίνουν για να καλύψουν τη χασούρα από τους ιδιώτες, θα τα βρίσκανε. Δηλαδή, είναι θέμα πολιτικής επιλογής τι βρίσκεις και τι δεν βρίσκεις να ανακουφίσεις και ποιο θα ανακουφίσεις. Με αυτό λοιπόν το πράγμα, όπως και με την ιστορία με τις ΔΕΗ, που και εδώ πρέπει να πούμε μερικά πράγματα πολύ συγκεκριμένα, αυτό που ζούμε με τη ΔΕΗ δεν φταίει ο πόλεμος, έτσι, μόνο με το κλείσιμο της τρόφιας του φυσικού αερίου, θα φανεί πάλι τον Οκτώβριο εδώ στην Ελλάδα. Φταίει πρώτα απ' όλα η καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη με το καλημέρα που ανέλαβε να προχωρήσει στην άμεση απολιτικοποίηση. Δηλαδή, να κλείσει, ενώ να χαμηλώσει πάρα πολύ την παραγωγή από τα 7 λιγνητικά εργοστάσια που αποτηρούσαν τους περιβαλλοντικούς κανόνες, μπορούσαν να λειτουργούν μέχρι το 2028-29 όπως ήταν το δικό μας πρόγραμμα προοδευτικής απολιγνητοποίησης και τα έκλεισε από το 2019-20 αυτό το πράγμα. Άρα τι έκανε με αυτό, με το να κάνει εκεί που κάλυπταν το 25-30% της ημερήσιας ανάγκης σε ρεύμα, αυτά τα εργοστάσια έπεσαν στο 4-5%. Οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και τα υδροηλεκτρικά δεν μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές μας ανάγκες σε ρεύμα. Δεν μπορούν να καλύψουν. Είτε γιατί δεν υπάρχει στάθμη των νερών όλο τον χρόνο, είτε γιατί δεν φυσάει όταν πρέπει και έχεις κατανάλωση, είτε γιατί δεν λιάζει όταν χρειάζεσαι κατανάλωση. Χρειάζεσαι θερμικό καύσιμο. Το φυσικό αέριο λοιπόν μένει το μοναδικό. Εντάξει, και το πετρέλαιο, αλλά αυτό είναι λίγο. Λοιπόν, το φυσικό αέριο λοιπόν μένει ως το μοναδικό καύσιμο θερμικό, το οποίο έπρεπε να χρησιμοποιούν οι μονάδες παραγωγής και της ΔΕΗ, αλλά και των ιδιωτών παρόχων, προκειμένου από τη στιγμή που καταργήθηκε η μειώθηκε η παραγωγή από το λιγνίτι. Τι σημαίνει αυτό, ότι καταρχήν αυξάνει ζήτηση. Άμα αυξάνει ζήτηση, αυξάνει τιμή. Δεύτερον, και εδώ γίνεται μια μεγάλη σπέκουλα, και πρέπει να τα λέμε απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Μας λέει ότι εσείς κάνατε το χρηματιστήριο ενέργειας κτλ. Ναι, εμείς το κάναμε για τα κειμενόμενα τιμολόγια, όπως το κάνουν σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, κάποιες επιχειρήσεις που σου λέγανε, αν ακριβένει το αέριο, θα πληρώνω πιο ακριβά. Αυτή την έννοια θα το λέω πιο φθηνά. Όμως, τι είχαμε κάνει εμείς. Έρχοντας με τον Παναγιωτάκη της ΔΕΗ, ο οποίος έπαιρνε 60.000 ευρώ το χρόνο, και τι κάνουν αυτοί με το στάση, το άσχετο και άχρηστο και πλαστογραφημένο σε πτυχίο Golden Boy των 360.000 ευρώ. Τι κάναμε εμείς και τι κάναμε αυτοί. Εμείς λέγαμε, αν σας κοστίζει 50 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, θα πουλάτε 55. Αυτό λέγαμε στη ΔΕΗ. Λέμε ότι το ποσοστό κέρδους της που μπορούσατε να βγάλετε από τη μεγαβατόρα ήταν από 2,5 μέχρι 5%. Και όταν η ΔΕΗ πουλάγε, τις κόστιζε 50 και πουλάγε 53-55, τότε και οι άλλοι τρεις ιδιώτες πάροχοι, και οι άλλοι τρεις πάροχοι, Περιστέρης, Κοπελούζος, Τέρνα κτλ. Κτλ. Αναγκαστικά, για να έχουν πελάτες, έπρεπε να πουλάνε κάτω από αυτή τη τιμή. Δηλαδή, αν πουλάει η ΔΕΗ 55, για να πας στον ιδιώτη τον πάροχο και να αλλάξεις πως θα είναι συμβόλαιο για την ενέργεια στο σπίτι σου, πρέπει όλα να σου πουλήσει φτηνότερα. Αυτοί δεν έχουν κάνει. Τώρα, το χορό της κερδοσκοπίας το σέρνει η ΔΕΗ. Γιατί ουσιαστικά το μόνο που νοιάζει είναι να οικονομήσουν οι ιδιώτες, δεν είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας, και σκατάει το δημόσιο με το 34% την υποτιθέμενη αποτρεπτική μειοψηφία. Το ζουμί είναι το εξής, ότι λειτουργεί για το 70% 67% των ιδιωτών που έχουν τις συμμετοχές, τους οποίους βγάζει κέρδο. Και τι κάνει λοιπόν η ΔΕΗ, αν τους κοστίζει 120 ευρώ σήμερα η μεγαβατόρα από το φυσικό αέριο, που παρέμβασε, και το 120 που λέω τους κοστίζει, ψεύτικο είναι. Γιατί πρώτον, βάζουν τιμή, την τιμή του χρηματιστηρίου της Ολλανδίας. Δεν αγοράζουν αυτή την τιμή, αγοράζουν μια άλλη τιμή, η δική μας από τους αγωγούς που υπάρχουν εδώ, πιο χαμηλή. Αλλά τους επιτρέπουν να παρουσιάζουν ότι είναι σαν να το αγοράσαμε με την τιμή που έπεσε στην Ολλανδία. Αλλά το ξεπερνάω αυτό. Αντί λοιπόν, αν σου κοστίζει 120 ευρώ, να πουλήσεις 130,
5%, 125, 127, η ΔΕΗ ξέρουν το χορό και λέει 300. Πουλάω. 350. Πουλάω. 600 πουλάω κάποιες μέρες που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα και δεν υπήρχαν ούτε από ανεμογεννήτες όπως από το 15 κτλ. Και είχαμε την ακριβότερη μέση τιμή χοντρικής σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό σου λέω προστάτες των χώρων εμπόρων και των λαδεμπόρων. Διότι αυτό το βλέπουν και το παρακολουθεί η κυβέρνηση. Και του αφήνει να κονομάνε, να κονομάνε. Πώς το είναι, η ΔΕΗ, το CVC, το γνωστό φαν που έχει βρει και δουλειά η κόρη του Μητσοτάκη, όπως είχε βρει και ο μπαμπάς της όταν γύρισε από την Αμερική με τη συνεργασία Σιμίτη Καρατζά στην Εθνική Τράπεζα και τα λοιπά, γιατί Σόιπα είναι ο Βασίλης από την οικογένεια. Για να οικονομήσουν λοιπόν αυτοί, έτσι, με τα ίδια, οπότε οι ιδιώτες τι κάνουν, αν πουλάει 300, ο άλλος θα πουλήσει 280. Ναι, αλλά και αυτού 110, 120 κοστίζει. Αυτό συμβαίνει, αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό έχουν πάει οι λογαριασμοί εκεί που έχουν πάει. Και την ίδια στιγμή, και αυτό συμβαίνει, όταν, ας πούμε, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, πήγαν και είπανε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δέχτηκαν, ότι κοιτάξτε, παιδιά, το όριο του φυσικού αέριου είναι 50 ευρώ. Τελειώσαμε. 50 ευρώ για να μην βγαίνει ένα χρόνο. Και αναστέλλω τα χρηματιστήρια και τα τέτοια και βάζω όριο σε τιμή. Ότι τόσο θα πουλιέται. Και αυτό ανακουφίζει του λογαριασμού του ευρώ. Γιατί ζούμε το όριο τη κερδοσκοπία. Αυτά λοιπόν τα δύο πράγματα. Αυτό που συμβαίνει στα καύσιμα και αυτό που συμβαίνει στη ΔΕΗ ξεπινάσουν και τα φτωχά νοικοκυριά και του εργαζόμενου και τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί δημιουργούν ένα κόστος λειτουργίας το οποίο δεν τις κάνει ανταγωνιστικές για να σταθούν στο συναγωνισμό τους με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, τον κάθε συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας. Κάνει λοιπόν αυτός μια βίαιη αναδιανομή, χειροτερεύοντας τους όρους της εργασίας των ανθρώπων, παίρνοντας τους, ληστεύοντας τους λεφτά, παίρνοντας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεράστιο κόστος λειτουργίας, αυξάνοντας χρέη, ουσιαστικά σε πολλούς από αυτούς τους πήρε την επιστρεπτέα που τους έδωσε μέσα από αυτή την ιστορία που κάνει, έτσι, και η οποία και αυτή δόθηκε με πελατειακά κριτήρια, και αυτό τον όμορφο κόσμο αγγελικό του Μητσοτάκη ζούμε αυτή την περίοδο. Τα τελευταία δύο γεγονότα, μαζί και με τη συσσόρευση όλης της εμπειρίας των δύο χρόνων, έτσι, φαντάζεστε να ήμασταν εμείς κυβέρνηση και να είχαμε κάνει 8 δις απευθείας αναθέσεις. Θα μας είχαν βάλει ζωντανούς στην πλατεία συντάγματος. Έτσι. Ληστές, κρατάω κλπ. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά και στον τομέα διαφάνειας, πάρα πολλά στη δημοσιότητα με προκλητικά, ας πούμε, με προκλητικές απευθείας αναθέσεις, με προκλητικές υπερτιμολογήσεις, οι οποίες όλα αυτά είναι μίζες σε πολιτικούς, δώρα σε επιχειρηματίες και μαύρο πολιτικό χρήμα. Έτσι. Όταν βγαίνει, ας πούμε, ο Μηταράκης και φιλοξενία στα τρία νησιά, που επειδή έκανα και εγώ δήμαρχος όπως έκανε και η Γιώτα και είστε και κάπως εγώ εδώ, που είναι ένα έργο που για αυτό το κόστος έργου δεν έπρεπε να δώσει παραπάνω από 200.000 ευρώ και δίνει 6 εκατομμύρια. Τι χρήμα είναι αυτό. Έτσι. Ή όταν έχουμε εκείνη την ανεκδίγητη που θα κατέβει τώρα να τυχαίονται και εδώ στην Εύβοια, την Νικολάου, η Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής, αυτή η οποία ανέθετε τις μειοκτονίες σε υπηρεσίες που κάναν συνέδρια. Αγόραζε μάσκες από εταιρείες που φτιάχναν αμορτισέρ και τέτοια πράγματα. Που τα πήγαμε όλα στην εισαγγελία, στοιχειοθετημένα τα πάντα και μετά δεν αγόρασε το κρεμοσάπουνο. Έτσι, μετά που πήγανε στο. Τώρα κατέβηκε και για να την κλειτώσει την κατεβάζει, αν την βγάλει, ας πούμε, για να διασυνδεί. Και είπα και την κρίσιμη λέξη, εισαγγελία. Διότι. Εδώ είναι τώρα το τελευταίο που θέλω να πω πριν περάσω στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος. Αυτή η χώρα χρεοκόπησε το 2010 με ένα χρέος 320 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο οφειλόταν στα 150 δις της υπερτιμολόγησης των δημόσιων έργων τα προηγούμενα 20-25 χρόνια, στα 100-110 δις των υπερτιμολογημένων στρατιωτικών δαπανών και στα 80-85 δις της υπερτιμολόγησης στον χώρο της υγείας. Αυτή η χώρα χρεοκόπησε από αυτό, έτσι, κοντά η χρεοκοπία μας είναι αυτά τα τρία πράγματα. Και μας βάλουν στα μνημόνια. Χρεοκόπησε γιατί
το πολιτικό προσωπικό και οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες, οι 100 οικογένειες, οι 80 των Γερμανοτσολιάδων της κατοχής και τα 20 νέα τσάκια του Ανδρέα Παπαντρέου που έφτιαξε μετά το 80, σε μια προσπάθεια παραπαιδεί με αυτούς, αυτές οι 100 οικογένειες είχαν εξασφαλίσει το ατιμόρυτο και το ακαταδίου. Όταν το καλοκαίρι του 16, έχοντας ξεκινήσει την ιστορία του Υπουργείου Υγείας με τα Κερπνό, με τα πρώτα της Νοβάρτης, με τις αναθέσεις, σε μια ομιλία που είχα κάνει στο Περιστέρι με τον Πάνο τον Ρίγκα, είπα, παιδιά, εδώ έχουμε πρόβλημα με τη δικαιοσύνη, γιατί τους είχα πάει από τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, αναλάβαμε, τους είχα πάει από τον Νοέμβρη, μια σειρά από πράγματα. Τους πάω και τον Γενάρη, τους πάω και τον Φλεβάρι, περνάνε στις 5 μήνες, τίποτα, 5 κούνημα, τάραμα, καθόλου. Και λέω, παιδιά, έχουμε πρόβλημα εδώ, δεν υπάρχει. Λοιπόν, βγήκαν όλοι από ορδές και ορδές, πρώτη φορά, μου το κάνουμε πολλές φορές μετά, ότι παρεμβαίνει πολλά και στη δικαιοσύνη, κάνει, δείχνει, πίνει και δεν σέβεται και δεν κάνει και δείχνει. Σέβεσαι το θεσμό που σέβεσαι τον εαυτό του. Ένα θεσμό που δεν σέβεται τον εαυτό του και έχει λειτουργήσει σαν πλυντήριο, σαν πλυντήριο και σαν κατασκεύασμα όλης της χρονιάς και της ποδίας των προηγούμενων 40 χρόνων, όχι, ούτε το σέβεσαι, το αναδεικνύεις και πρέπει να αλλάξει. Και είναι κρίσιμο αυτό. Εδώ βλέπετε, έτσι βλέπετε. Επιτρέψτε μου μια μικρή παρένθεση σε αυτό. Γιατί νομίζω είναι κεντρικό και είναι κεντρικό και για την άλλη φορά. Και για την άλλη φορά είναι κεντρικό. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν γίνεται. Βγαίνει στη δημοσιότητα τώρα με αφορμή που πήγαν να ασκήσουν δίωξη στο Βαξεβάρι. Βγαίνει στη δημοσιότητα ότι έχει στείλει το FBI και δεν είναι μόνο αυτό, είναι κι άλλο. Ότι ο Ροβέρτος πήρε για να μην μπει ένα ανταγωνιστικό φάρμακο του Λουσέντης της Νοβάρτης, για το να μην μπει, πήρε 20 χιλιάρια. Φαντάζομαι πόσα πήρε για το άλλο που μπήκε πριν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν, βγαίνει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών το διαγράφει. Δεν το μεταφράζει. Λέει ότι ο Πατούλης, και σε αυτόν δώσαμε λεφτά, τον γνωστό Πατούλη, τον Περιφερειάρχη Αττικής. Και σε αυτόν δώσαμε λεφτά για να χρησιμοποιήσει το κύρος του ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου για τα συμφέροντα της Νοβάρτης. Και για το Μανιαλά και το Φουζί. Και αυτούς, και δεν το μεταφράζει. Έτσι, και δεν το δέχεται η δικαιοσύνη. Πάμε πιο πέρα, για να καταλάβετε πώς έχει στηθεί το παραμύθι. Ο Λοβέρδος ασκήθηκε δίωξη μετά από μια εξαρτητική προανάκριση το Δεκέμβρη 18, Γενάρη του 19. Σήμερα έχουμε 2022. Έχει τελειώσει η προανάκριση, έχει ασκηθεί η δίωξη και είμαστε ακόμα στην κύρια ανάκριση. Που δεν έχει παιχτεί 5 βέβαια, έτσι. 3 χρόνια. Στην Νικολάου Κούπα πριν που έχουμε πάει πριν από ένα χρόνο τα στοιχεία αυτά συγκεκριμένα. Τότε αγόρασε τόσα από εκεί με αυτή τη διαφορά τιμής και να η ζημιά του δημοσίου η οποία είναι πάνω από 500.000 ευρώ. Δεν έχει ακουμπηθεί καθόλου. Όταν λοιπόν έχεις μια δικαιοσύνη η οποία για υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος και διασπάσεις δημοσίου χρήματος λειτουργεί με ρυθμούς ανάπηρης κουτσής χελώνας συνταρώνοντας για πολλά χρόνια ουσιαστικά είναι εξασφάλιση των καταδίων. Είναι ότι έγινε και με τη Siemens. Το πρώτο σκάνδαλο το 92, το δεύτερο το 2006, ασκήθηκε η δίωξη τώρα το 6-7 και τη συνδίκηση το 2018 έχουν το σκοπανίσει όλοι οι βασικοί μάρτυρες και ο τελευταίος το σκοπάνισε τις ημέρες που γίνονται το δικαστήριο. Λοιπόν, αυτό είναι το μοντέλο. Και αν δεν υπάρξουν βαθιές θεσμικές τομές στη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη χώρα. Γιατί πρέπει να αλλάξει αυτή τη χώρα. Και εμείς την προηγούμενη περίοδο κάναμε μια συνειδητή επιλογή. Συνειδητή επιλογή. Εμείς στηρίξαμε τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, φορολογώντας παραπάνω και με τις ασφαλιστικές φορές ένα κομμάτι το ανανότερο μεσαίο στρωμάτων, προσπαθώντας να πάρουμε μια σειρά από θεσμικά μέτρα, γιατί έπρεπε να βγούμε από τα μνημόνια και να στηρίξουμε τους Αθηναίους. Και κάναμε τη συνειδητή πολιτική επιλογή αυτή. Γι' αυτό κάναμε, παρότι ήμασταν στα μνημόνια, ένα πράγμα που δεν μπορούν να το αλλάξουν, που ήταν η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων. Έτσι, 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που δεν είχαν πρόθεση, είχαν πεταχτεί εκτός δημόσιου συστήματος υγείας, γιατί είχαν χάσει την ασφαλιστική τους κάλυψη, όχι γιατί ήταν επαναξιστές οι άνθρωποι, χάσαν τις δουλειές τους και κλείσαν τα μαγαζιά τους. Εμείς το κάναμε τώρα.
Και κάναμε πολλά πράγματα τα οποία ακουμπήσαμε το μαχαίρι και στη διαπλοκή και στη διαφθορά και στο σε μια προσπάθεια άνθρωπη. Αυτή, όλη η αναδιανομή που κάναμε εμείς προς τους χαμηλότερους και τα επιδόματα, γιατί όταν η Φωτίου ανέλαβε τον προϋπολογισμό της πρόνοιας με 750 εκατομμύρια ευρώ, τον παραδώσαμε με 3,5 δις. Όλα αυτά που μας κατηγορούσε ο Μητσοτάκης, ότι είναι επιδόματα, ότι είναι τέτοια την αλλιώτικα, ή ότι κάναμε τις αγωτικές επιδοτήσεις που ξεπληρώσαμε παλιές εντάξεις διαβιολογικά ή χρωστούμενα ή γλιτώσαμε καταλογισμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία πέφτανε κανονικά στην ώρα τους κτλ. Και με αύξηση του εθνικού αποδέματος και λύνοντας και το πρόβλημα των βοσκοτών κτλ. Όλα αυτά τα χρήματα που δώσαμε σε χαμηλότερα γενικά στρώματα έπεσαν σε αυτή την αγορά, εδώ στην Ελλάδα. Αυτά που έδωσε ο Μητσοτάκης τώρα λόγω της πανδημίας σε αυτές τις 40, 50, 60 χιλιάδες πανελλαδικά, αυτά δεν πέσαν στην αγορά. Γίνανε ατομικές περιουσίες και καταθέσεις. Αυτό έχουν γίνει. Δεν έχουν πέσει στην αγορά για να δημιουργήσουν σύγχυση και ανάπτυξη. Σε εμάς, ό,τι χρήμα έπεφτε και αναδιανεμόταν, έπεφτε μέσα στις αγορές την ελληνική οικονομία, δημιουργούσε ζήτηση, δημιουργούσε ανάπτυξη, έτσι έπεσε η ανεργία. Αυτά τα χρόνια και αυτό μας επέτρεψε και την αύξηση του βασικού μισθού μετά που βγήκαν από τα μνημεία. Εμείς κάναμε ένα λάθος, είναι προφανές ότι είναι λάθος. Αυτό που το έχω πει πολλές φορές, ότι το 37% της μαξιλάρι που αφήσαμε ήταν πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να έχουμε αφήσει 30 και να γίνει δουλειά όπως έπρεπε. Τα 15-16 για το χρέος και τη ρύθμισή του, γιατί με βάση αυτό περπατάμε μέχρι σήμερα, όταν δεν είχε γίνει αυτή η ρύθμιση. Τώρα ετοιμάζει ο Μητσοτάκης και το παραπείτε. Τα 4-5 για την πρόοδια που πληρώνει του ΔΝΤ και τα υπόλοιπα 10 για τις ανάγκες. Τα υπόλοιπα 7 δις θα μπορούσαμε κάλλιστα να μην τα μαζέψουμε και να μην περιμένουμε και να γίνει η ανακούφιση και στον ΕΦΙΑ και σε πάρα πολλά πράγματα άλλους χώρους από τον Οκτώβρη του 2018 μετά που βγήκαμε από τα μνημόνια. Αλλά υπήρξε η επιλογή να περιμένουμε οι θεσμοί να επιβεβαιώσουν τον Απρίλιο ότι έχουμε τόσα, δεν ήταν 37-38 ήταν. Και βέβαια ένα μεγάλο μέρος το ξεκοκάλυψε ο Μητσοτάκης και το αντικατέστησε με καινούριο δανεισμό που ξαναπέρασε το χρέος και είχε ανέβει πάνω από 40 και 50 δις το χρέος αυτή τη στιγμή. Και τώρα που σταματάει και η δωρεά η αγορά ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη εκτινάχθηκε στο 4,5% του ορυπόκειο και αν παραμείνει, μας ετοιμάζει νέο μνημόνιο. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε, που θα είναι αυτό του τύπου που έλεγε ο Σκουρνάρας με την προληπτική γραμμή. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα και ακριβώς λόγω της αύξησης των και στα καύσιμα και στη ΔΕΗ και όλη αυτή η κακομοιριά που ζει ο κόσμος και με τον αυταρχισμό και με... γιατί αυτοί εκδικούνται, οπότε κεραμαίως, έτσι, αυτοί οι χριστιανοταλιμπάν, ας πούμε, αυτοί οι 10 μισή το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αντιλαρίσματα μόνο. Δηλαδή η τύπησα λέει, θα μειώσω τους εισακταίους μέσω της ιστορίας με την ειδική βάση εισαγωγής για να σπρώξω κόσμο σε αυτούς που έχουν τα ΙΕΚ, οι οποίοι είναι και οι χρηματοδότες της εκλογής τους. Τόσο απλά, τόσο και ιδέα. Αυτό κάνει. Δεύτερο, θα βάλω αστυνομία στα πανεπιστήμια για να γαργαλίσω το θυμικό των ακροδεξιών και παντελίδων και σε εισαγωγικά νοικοκυρέων, και εμείς νοικοκυρέοι είμαστε, των ακροδεξιών νοικοκυρέων, που τα κολόπεδα που κάνουμε, που δίνουμε, την ίδια στιγμή ας πούμε, που έχει εκτιναχθεί η εγκληματικότητα και οι μαφίες αδιάφορες περιοχές εκτελούν ένα κάθε μέρα, ας πούμε, μέσα από την αναδιανομή της πίτας που κάνουν στις διάφορες πιάτσες, και το πρόβλημά τους είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το να βάλουν την Πανεπιστημιακή Αστυνομία μέσα. Δεν θα την πάρουν και θα φύγει και θα κεντάλα μεσημέρι. Ό,τι και κάνει η κυρία Καραμιλαρέο, η οποία δεν πήγε σε ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν πήγε, σπούδασε με τα λεφτά του δικαστή μπαμπά της έξω στη Γαλλία. Και έρχονται, γυρίζουν και μας το παίζουν άριστοι και δεν συμμαζεύονται. Και επίσης βέβαια να μην ξεχνάμε, γιατί και από εδώ βγαίνουν πολλά συμπεράσματα, την καταστροφική διαχείριση που έχουν κάνει στην πανδημία. Έτσι. Βλέπετε ότι τώρα το έχουν μουγκώσει με αυτό, τελείωσε. Θυμάστε το 20, το 21. Μεγάλη επιτυχία, τελειώσαμε. Γαλάζια ελευθερία, Μητσοτάκη Σαντορίνη με τα βασιλέματα, νίκησα τον κορονοϊό. Έκανε ένα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν μερικά στοιχεία και πρέπει να τα λέμε όλοι. Να τα λέμε όλοι. 1η Σεπτεμβρίου που ανέλαβε ο Πλεύρης, ο ακροδεξιός, το παιδί του λαός Πλεύρης, μαζί με τη Μίνα, την Κάρκα,
Υπουργός Υγείας. Είχαμε, εγώ Σεπτέμβριο του 2021, είχαμε 13.743 νεκρούς. Τόσοι είχαμε. Τόσοι. Από την αρχή της πανδημίας, το Μάρτιο του 20. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι τώρα, τον Ιούνιο του 2022, τους τελευταίους δηλαδή 8-9 μήνες, έχουμε φτάσει πάνω από 30.100, πόσο είναι τώρα. 3.083, πόσο είναι τώρα. Δηλαδή έχουμε 17.500 σχεδόν νεκρούς το τελευταίο εξάμεινο. Όταν όλες οι άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης είχαν ελαχιστοποιήσει ή μηδενίσει τους θανάτους. Είναι αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει. Είναι αυτό η επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας. Να έχεις 17.500 νεκρούς το τελευταίο οκτάμινο. Είναι αυτό το θέμα. Και έχουν μπουκώσει βέβαια με τα πετσωμένα μηνύα, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, εδώ πρέπει να έχουμε και κάποια πράγματα ανοιχτά. Εδώ εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα έχω πει. Λοιπόν, το Δεκέμβρη του 20 είχα πει από τότε και τα επανέλαβα και τον Νοέμβρη του 21 και μην κοιτάς το Σαραγιώτη του Πούλου, τα έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, ότι είναι λάθος η στρατηγική το μοναδικό όπλο του εμβολίου. Αποδείχθηκε αυτό. Αποδείχθηκε. Βγαίνει ο Τζανάκης και οι άλλοι Μοτσλαγόπουλος, οι οποίοι τρομοκρατούσαν, εμβολιαστείτε, κάντε, δείχνετε κτλ. Και λένε την όμικρο 3, όμικρο 4 δεν πιάνει τα εμβόλια, και όπως και την όμικρο 1, όπως και την Δέλτα πιο πριν κτλ. Όταν εγώ είχα πει παιδιά, μην ποντάρετε μόνο στο όπλο του εμβολίου, πρέπει να εμβολιαστούν αυτοί που είναι πάνω από 60-65, που είναι σωστές ομάδες. Αλλά φέρτε τα φάρμακα και φτιάχτε μέρο. Αλλιώς θα γίνει 100. Και αυτό το επανέλαβα και το Νοέμβρη. Όταν είχαμε 14.000 νεκρούς και φτάσαμε 30. Γιατί δεν είχαμε φάρμακα και μέθη που έπρεπε. Γι' αυτό φτάσαμε. Όχι γιατί δεν είχε εμβολιαστεί ο κόσμος. Εμβολιάστηκε. Εμβολιάστηκε. Λοιπόν, αυτή η στρατηγική ήταν λάθος. Και αποδείχθηκε. Και αποδείχθηκε. Και αυτό το πληρώσαμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Διότι δεν μπορεί να μας προβάλλει ως άριστους και ότι αυτό είναι η επιστήμη κάποιους τύπους που ξέρουμε τις σχέσεις που έχουν με τις εταιρείες και την προώθηση των προϊόντων, γιατί αυτό γινόταν. Όπως και αυτοί και τα κανάλια. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση και έχουμε μπει στην τελική ευθεία, διότι δεν αντέχεται άλλο το παραμύθι, το καταλαβαίνουμε και ήδη και προχωράμε ως εκλογές. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ καλύτερα από πέρσι και πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί όσο προχωράμε προς την εκλογική διαδικασία. Στο συνέδριό μας, ένα μεγάλο κομμάτι του λαού ήρθε μαζί μας. Ήρθαν 110.000 άνθρωποι και είπαν, παιδιά, είμαστε εδώ, μπαίνουμε μέσα, ερχόμαστε κλπ. Καθήκον πρώτον να τους υποδεχτούμε. Καθήκον πρώτον να τους υποδεχτούμε και να τους εντάξουμε ενεργά μέσα στη ζωή του ΣΥΡΙΖΑ και βασικά να αποκτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την κοινωνική δικτύωση σε όλους τους κλάδους, στα επιμελητήρια, στις ενώσεις επιστημονικές, τα σωματεία, τα συνδικάτα που δεν την είχε πριν. Γιατί δεν αρκεί να έχω ένα τμήμα εργατικής πολιτικής. Πρέπει να έχω συντρόφους και παρατάξεις σε σωματεία. Τώρα, στη Λάρκο για παράδειγμα. Έτσι. Εκεί πρέπει να στηθεί σοβαρή οργάνωση, πρέπει να στηθεί παράταξη που η οποία θα υπερασπίσει το δικαίωμα στη δουλειά του αγρό. Έτσι σε πιστεύει ο κόσμος, έτσι είναι μαζί σου. Δεν θα μάθουμε τώρα πολιτικά γράμματα. Λοιπόν, δεύτερο. Αυτή τη στιγμή εμείς εκπέμψαμε από το συνέδριο μια σειρά από δεσμεύσεις, οι οποίες θεωρώ ότι συγκροτούν μαζί και με άλλα πράγματα που θα υποθούν πολύ σύντομα και με τις νέες οργανωτικές αλλαγές που γίνονται τώρα και αυτή την εβδομάδα θα ολοκληρωθούν και σε επίπεδο με την αλλαγή τα οργανωτικά, το συνδικαλιστικό, την αυτοδιοίκηση κτλ. Πρέπει να δοθεί το σάντισμα ότι πάμε να τους νικήσουμε. Πάμε να τους νικήσουμε. Και υπάρχουν μια σειρά από δεσμεύσεις. Το πρώτο είναι ότι θα καταργήσουμε τους νόμους του Χατζηδάκη, θα φέρουμε το βασικό μισθό στα 800 ευρώ τουλάχιστον, σαν πρώτο βήμα αναδιανομής προς όφελος των ασθενέστερων. Και αναφέρει παραπάνω. Δεύτερο, δεσμευτήκαμε για το ισχυρό κοινωνικό κράτος
και για την αύξηση του ποσού που δίνουμε και στην παιδεία και στην υγεία, αλλά και στην υγεία ειδικά και στο ποιο θα το πάρουμε. Όχι πάλι να ξαναδώσουμε χρήματα για να γίνουν υλικά και φάρμακα επιδραστήρια υπερτιμολογημένα, αλλά δεσμευτήκαμε ότι θα ξεκινάει ο γιατρός από 2.000 βασικό και δεσμευτήκαμε ότι θα πάρει το βαρύ και ανθυγιεινό το υπόλοιπο προσωπικό. Και δεσμευτήκαμε ότι όλους αυτούς που τα προηγούμενα χρόνια προσλάβαμε με συμβάσεις και τους παρέπιναν τη σύμβαση λόγω του COVID, αλλιώς θα τις είχαν σχολάσει όλους, αυτοί πρέπει να μετατραπούν σε μόνιμο προσωπικό, γιατί έχει ανάγκη το σύστημα αυτό, το προσωπικό. Πρέπει να υπάρξει μια ολόκληρη διαδικασία με την παραγωγική ανασυγκρότηση, και σήμερα πέρασα από τον κάδο σας, εδώ και την Κοπαίδα κτλ. Εδώ αρχίζουν να πυκνώνουν τα σύννεφα λόγω του πολέμου και της επιστημιστικής κρίσης, έτσι. Δεν μπορεί ο μισός κάμπος της Αγίας να σχολάζει. Πρέπει να ξανασπαρθεί. Πρέπει να υπάρξει παραγωγή εδώ, πέρα από την ιστορία της σοφής κατανομής των επιδοτήσεων κτλ. Πρέπει να παράξουμε ξανά προϊόντα. Πρέπει να ενισχυθούν μέσα από τις και από το τραπεζικό σύστημα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν κλείσει τη στρόφιγγα και δεν τη βλέπουν τυχαία κλείσει τη στρόφιγγα. Για αυτόν τον λόγο είπαμε ότι μία τράπεζα πρέπει να περάσει στα χέρια του δημοσίου. Πρέπει να περάσει στα χέρια του δημοσίου. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται να μην έχει μια τράπεζα, την Εθνική για παράδειγμα, η οποία θα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη γραμμή σε σχέση και με τις δανειοδοτήσεις και την πιστωτική πολιτική, που θα αναγκάσει και τις άλλες να ακολουθήσουν. Αλλιώς θα έχει το Στουρνάρα, το γνωστό Στουρνάρα, που με 8 τρίμηνα συνεχόμενης ανάπτυξης έβλεπε καταστροφή, και τώρα που γίνεται του κουτρούλι ο γάμος, τα βλέπει όλα ωραία και καλά, γιατί υπονομάει το σύστημά του. Αυτό είναι η ιστορία. Και κάνει όλη και όλη αυτή την κλεψάμε τις υλοποιήσεις των δανείων, ας πούμε, την οποία την παρακολουθεί, την προεδρεύει κτλ. Θα βγουν πολλά στοιχεία, δεν λέω κάποια πράγματα τώρα. Αυτό θα είναι βολή κατά ρυπάς όλο αυτό το πράγμα που θα ανοίξει, που έχουμε ανοίξει τώρα σαν τομέα διαφάνειας με τα δάνεια. Έχουμε να πούμε και για τα δάνεια σε εκπαιδευτικό φράγκο που αφορούν 200.000 ανθρώπους. Έχουμε να πούμε για πάρα πολλά. Θα βγαίνουν συνέχεια τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να γίνει αυτό. Πρέπει η ΔΕΗ πρέπει να ανακτηθεί το ποσοστό έλεγχου του δημοσίου. Έτσι και όλα γίνονται με νόμο, παιδιά. Δεν γίνεται. Με νόμο γίνονται τα πάντα. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, στο οποίο συμμετέχει μόνο το δημόσιο και ο ΕΦΚΑ, για παράδειγμα. Αυτοί πώς κάνανε νόμο δηλαδή που συμμετείχε μόνο το CVC. Δεν κατάλαβα. Όλα με νόμο γίνονται. Λοιπόν, χωρίς τέτοιους πυλώνες δεν μπορείς να προχωρήσεις γραμμή παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και βέβαια εννοείται ότι υπάρχει και αυτό το πράγμα, το οποίο έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Και μιλάω για τη δικαιοσύνη. Αυτός ο λαός χρειάζεται και δικαιοσύνη και πρέπει να δει, έτσι, ότι δεν μπορεί συνέχεια να του ζητάνε θυσίες και το ένα και το άλλο και να βλέπει τα λαμόγια που έκλεψαν τον κόπο των υδρώτων που χρεοκόπησαν τη χώρα να κυκλοφορούν και να το παίζουν και σοβαροί κύριοι και γραβατωμένοι. Έτσι δεν γίνεται. Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει δικαιοσύνη. Και τι σημαίνει να αλλάξει δικαιοσύνη? Όχι να εφαρμόσεις καθεστώς που λένε αυτοί Μαδούρο και δεν συμμαζεύεται κτλ. Α, από το Μαδούρο παίρνουμε πετρέλαιο. Έτσι. Πάει ο Γουαϊδό. Πάει ο Γουαϊδό. Έτσι. Ο μοντέλο του Μητσοτάκη και τη Μαρέβα. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε πετρέλαιο από εκεί για τη σφίξα τα γάλα την άλλη πάντα. Λοιπόν, χρειάζονται λοιπόν και είναι 4 μέτρα. 4 μέτρα είναι. Και δεν έχουν γίνει πρώτη φορά. Ξαναγίνει. Και ο Αντρέας έχει κάνει παλιά κτλ. Τι είναι αυτά? Πρώτον, εθελουσία έξοδο στον άγωνο και τσίτα. Πρέπει να νεωθεί το σώμα, για πώς θα γίνει τώρα. Δεύτερη σχολή δικαστών για να παράξει τα πρώτα 3-4 χρόνια 300-400 νέους δικαστικούς. Ξέρετε ότι όλοι οι δικαστικοί στη χώρα, εισαγγελείς, πρωτοδίκες, συμβούλοι επικρατείας, άλλοι οπάγονται, όλοι τη χώρα, όλοι μαζί είναι 2.400 και 900 πρωτοδίκες. 3.400 είναι όλοι. Τόσοι. Δεν φτάνει. Θέλει παραπάνω. Πρέπει να μπει νέο αίμα, να αλλάξει και τα μυαλά. Και τρίτον και τέταρτον πάνε μαζί, ότι για υποθέσεις διασπάθησης δημοσίου χρήματος πρέπει να ενοποιηθεί η προανάκριση με την κύρια ανάκριση σε ένα στάδιο. Για αυτά το δικαστήριο. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν το παράδειγμα με το Λοβέρδο και τη Σύμβαση. Που τέλειωνε η προανάκριση, ας πούμε τα διδίωξη, ήταν 10 χρόνια η ανάκριση. Δηλαδή καλοφάρουν και καλογονεμένα όταν θα φτάνουν στο δικαστήριο. Και το τέταρτο, ότι όταν φτάνει τέτοια υπόθεση στο δικαστήριο, δεν μπορεί να εξαναβολήσει πάνω από 1,5 μήνα στον οποιοδήποτε βαθμό. Για να φτάσουμε κι εμείς σε αυτό που έγινε στην Ισπανία. Όταν σήμερα ανακαλύψαμε ότι ο Ραχώρη και το επιτελείο του τα πιάσανε,
μέσα σήμερα το ανακαλύψαμε, σε 2,5 χρόνια είχε τελεσυνδική στον οριστικό βαθμό και έπαιξε κυβέρνηση. Έτσι βγήκε ο Κουρσάκη. Σε 2,5 χρόνια, τέλειος το πέρα. Εδώ, οι ζημίες 4,8. Η Νοβάτσα κάτι σε 20, αν το συνεχίσουμε έτσι. Όλα αυτά που αποκαλύψουμε ή που θα αποκαλύψουμε αύριο μεθαύριο, όταν θα βρούμε μια ταψίχουλα στα ταμεία, έτσι, όταν ξαναγίνουμε κυβέρνηση, θα κρατήσουν 30 χρόνια, άμα δεν γίνουν αυτές οι αλλαγές. Και πρέπει να γίνουν. Και πρέπει να το κάνουν. Και ένα τελευταίο, που για μένα είναι και αυτό κεντρικό, και πήραμε κάποιες αποφάσεις στο συνέδριο, είναι η αλλαγή του κράτους. Είναι η αλλαγή του κράτους. Όχι με τη λογική που λέει ο Βόρη. Αυτό που κάνει ο Βορή, έτσι, που κάνουν ένα στεγνό πελατειακό κράτος που έλεγχουν τα πάντα. Εδώ, ας πούμε, προσέξτε, διώξαν τη Θάνου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τη Θάνου γιατί τη διώξανε, γιατί είχε ετοιμάσει να βγάλει, είχε κάνει και ασφαλιστικά μέτρα στην εταιρεία Argos του Μαρινάκη, που ήταν η εταιρεία, το πρακτορείο το μοναδικό, το οποίο λόγω δεσπόζουσας θέσεις δεν πήγαινε όλες τις εφημερίδες παντού, πήγαινε μόνο τις δικές του κτλ. Και για τους βοξίτες Παρνασσού, ένα αντίστοιχο περίπτωση που είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Γι' αυτό τη διώξαν. Φέραν τον Λιανό, τον παρουσιάσαν σαν, ξέρω εγώ, μεγάλο επιστήμονα, τον Αντάλλο κτλ. Και υποτίθεται ξεκίνησαν το 19 έρευνα για τις αναρμονισμένες τοπικές τραπεζών. Και φέρνει ο Γεωργιάδης προχθές και βάζει αντιπρόεδρο αυτή που είναι υπεύθυνη για την καθυστέρηση της έκδοσης πορίσματος. Και τα άλλα δύο που είπα πριν δεν έχει διαπροσωπήσει τίποτα. Κατάλληλα και ασφαλιστικά δεν έχει τίποτα. Και βγαίνει ο Γεωργιάδης και του λέει: δεν μπορώ να συνεργαστώ με αυτήν, διότι αυτή έχει καθυστερήσει τα πορίσματα. Και τη βάζει εκεί. Εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα αντίστοιχο αριστερό πράγμα τέτοιο. Εμείς θέλουμε ένα άλλο πράγμα. Εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε ένα μεγάλο μέρος αρμοδιοτήτων. Αυτό για μένα είναι κεντρικό και έχει να κάνει το εξής. Ότι πρέπει να μεταφέρουμε, ο οποίος εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία, είναι η Δήμη και η Περιφέρειες. Πρέπει λοιπόν με προσοχή, αλλά να μεταφέρεις αρμοδιότητες αδειοδοτικές και τους αντίστοιχους πόρους για να μπορεί μια τοπική κοινωνία και μια ευρύτερη περιφέρεια να σχεδιάζει το μέλλον της, όχι από μοναχή της, γιατί το κεντρικό κράτος πρέπει να κάνει 4 δουλειές. Να βγάζει το σχέδιο, να μοιράζει τα λεφτά, να θέτει τους κανόνες και να κάνει τον ετήσιο τελικό καταστατικό έλεγχο κάθε δομής και Δήμου. Πάρε Δήμε Λιβαδέου, αυτά θέλουμε να κάνουμε, αυτό είναι το σχέδιο, έτσι είναι οι κανόνες, πάρε τα λεφτά και έρχομαι το Δεκέμβρη να σε δω. Αυτή η λογική θα βάλει μπροστά μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, γιατί όλη αυτή η ιστορία με τον προληπτικό, αυτά που είπες και πριν και όταν για κάποια έργα, που έχουν να κάνουν και με τον προληπτικό έλεγχο, που έχει χυθεί πολύ μελάνη και στην αριστερά για τον προληπτικό έλεγχο, αποδεικνύονται τελικά το μόνο που κάνουν είναι να καθυστερούν το ξεκίνημα πάρα πολλών έργων σε συνδυασμό με την αβελτηρία ή τις δεύτερες σκέψεις κάποιων παραγόντων, είτε υπουργείων είτε δημάρχων, για να κορονοϊσουν μια μίζα δηλαδή, και πάει το παραμυθικό που πάει από την καθυστέρηση. Λοιπόν, αυτό είναι η άλλη κεντρική ιδέα, την οποία πήραμε μια σειρά από σοβαρές αποφάσεις και στο συνέδριο, και θεωρώ ότι να είστε έτοιμοι, έχουμε μπει σε τέτοια ευθεία, πρέπει όλες οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ να δικτυωθούν στην κοινωνία με τον νέο κόσμο που ήρθε, είχαμε τους αγωγμούς μας, είχαμε λέει, αλλά ξανατσακωθούμε. Και εγώ δεν έχει να κάνει, εδώ είμαστε όλοι μαζί για να ρίξουμε αυτή τη συμμορία. Και εγώ τα λέω καθαρά, πολύ καθαρά. Διότι ο Αβρουλάκης δείχνει το ποιόν του με μια σειρά από πράγματα. Και όχι γιατί βρίζει εμένα η λίγη της πράγμα διακάψει, αλλά γιατί βάζει το Λοβέρδο μετά που βγήκε στη φόρα αυτό, που βάζει στο Πολιτικό Συμβούλιο. Και ή λέει του Βενιζέλου να πάει με τους 7 σοφούς. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Εμείς θέλουμε στις εκλογές με απλή αλογική να είμαστε πρώτοι με καθαρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Θα κάνουμε το συντήριο ως προοδευτικές δυνάμεις. Είπε το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ και το αναλόγω στις τάσεις που θα κάνει στο ΠΑΣΟΚ. Το θέμα ποιο είναι. Επειδή δεν θα γίνει κυβέρνηση, είτε γιατί κάποιοι είναι πιασμένοι, είτε γιατί κάποιοι είναι κολλημένοι, τότε στις δεύτερες εκλογές ζητάμε από το λαό ισχυρή αυτοδυναμία για να αλλάξουμε αυτή τη χώρα και να μπορέσουμε να την βάλουμε κάτι άλλο.
Εντάξει. Κι άλλα. Τι θες κι άλλα. Εγώ μόνο μιλάω μέχρι το πρωί. Μίλα, εδώ θα κάτσω. Την κεντρική ιδέα και την αρκετή ανάλυση που θα πει. Μπράβο.